actúa. Mundo, mundo, Telerán. Pues bien, no hagas estas ya, dice la gran Katy Bundes, sin homilíes. No puedes ir a pis. Hay barc, si le hiciera con mare. Está en casi tipo. Dirla da, dirla da, da. Νίκαρε μου, όπως είδα τα πλάνα μέσα στο μόνο περναρέ να ζήσω άλλο τέσσερις ζωές και να γίνω 327 χρονών, έτσι ξενοδοχείο δεν θα καταφέρω να πάω. Εάκουσα ρε Σίλε ότι έφτιαξα την Blue Label σου. Εν τω μεταξύ εγώ έτυχε να τη δω μια φορά μέσα από την βιτρίνα. Εγώ το μόνο μπλε που μπορώ να αγοράσω έμπω τούτο, 560. Εν και πήρε και τίποτε τα αγκόνια σου και πάνω. Επίεν και αντρούλα μας έκαμε τα σπά της, τα φύτια της, είναι και η μουκκούα της όπως το λαδόκονο. Και με μαραζώνεις, αν δεν τα βρετε με τον Ακκιντζή, έλα κάτω μες στην πισίνα σου, ήρε ένα πούπουλα και ανάθεμα τον που γροστεί και που έχει να βικαιρώσει. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παναγιώτατε, έντιμοι κύριοι Υπουργοί, συμπατριώτες και συμπατριώτησες. Θεμά μας, συγχαρητήρια στην Εθνική Q19 της Κύπρου μας, αλλά κύριε Νεόφιτε Λάρκου, πάλι έδειξαμε τον νου μας. Με τον ερχομό μου στο στούτιο, έδωκα μου ένα μαύρο φάκελο για λόγου, να τον ανοίξω να όμεν να μπώνει. 3.000 ευρώ πρόστιμο, διότι ένεβαλε δύο ξένους στην αρχική εντεκάδα μας. Κύπρος, Κύπρος, πάμε στον θρίαμβο της εθνικάρας μας. Εν τω μεταξύ ρε κοπέγια, ήρθε φάκελος που την UEFA και έπιαν τους όταν πλάτσιπα στην ΚΟΠ. Ενομίσασαν ότι έμποτουν τον άνθρακα που επέμπασαν παγιά οι τρομοκράτες. Αλλά ο φάκελος ήρθε λόγω της επιβλητικής μας νίκης πάνω στο Γιβραντάρ που μας ανεβάζει στην παγκόσμια κατάταξη πάνω από τη Σριλάνκα, τη Ζιμπάμπουε και το Ταξπιγιστάν. Ρε μα, έγινε τίποτε με την Αργεντινή που επέζαμεντε και επέζαμεντε με έναν επιθετικό και φύγναμε τους να κατεβαίνουν σύν και όποτε εκτελούσαν που είναι το κόρνερ και φάου έπιανε μας η καρκιά μας. Μα καταλάβετε ότι οι μισοί που τούτους είχαν πρόβλημα με τις δουλειές τους που εφιάσουν δυο μέρες και εμείς καταφέραμε και κάμαμε το πολεμικό. Εν πειράζει Χριστάκη μου, μεν παίρνεις το Στάθη, έχεις καλύτερους. Αλλά περίμενε το στους 32 του Europa League, πέρκει καταφέρει και έρει καμιά νομά μόνος του για να σε πείσει. Εχρηχρή, άκου να σου πω κι αν θεμάμαι. Αν εκράτησες καλές σχέσεις με τον Απόλλωνα, θωρώσε να έχεις άλλο ένα συμβόλαιο με την Ladies. Κι ύστερα, θωρώσε δημοτικό σύμβουλο, υπογράφω σου το. Κι όσο για εσένα ρε καιρό, έβγαλες σε λαϊ στο 85 και σου ζητήσεις κελές σου, ούλα που σε πέψασαν να βγάλεις σκοπός καύσιμα, σαν επέφτες κούνελος. Ρωτάτε μου να σας πούν τι σημαίνει respect που γράφει στις φανελούες σας για να μην με νευριάσεις. Εδικιάβασα εχθές την ανακοίνωση του κύριου Ιωνά για ποινές 5 χρόνια φυλάκιση και 300.000 ευρώ πρόστιμο στους εμπλεκόμενους. Εγώ δικηγόρος δεν τελειώσα, αλλά θυμούμενος κάτι επεισόδια της λάψης και συγκεκριμένα μια ατάκα του Γιάνγκου του Δράκου που είπε ότι είναι όλοι αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Και έρχεται τώρα ο Κάκκουβας σας και ρωτά τον αρμόδιο υπουργό πώς σας στοιχειοθέτησε κύριε Ιωνά υπόθεση το δικαστήριο για να καταδικάσει τους εμπλεκόμενους. Όλα νεό θυμούμε που ήρθαν το ΟΠΕ μέσα στον καφενέ του χορκού μας και έφτιαν τους που επέστασαν πολύ τα χαρκιά και ζάρι και έφτιαν τους και πολύ τις φύσες και τα ζάρκα και ένα φορτιό που ήταν αντικείμενα και δεν κατάφερε να στήσει υποέθηση.
και να χτίζεσουμε τα τραούκια, ευαρύγεσαι ο κόσμος, να σου το πω εγώ. Κι άσχετα ότι εγώ είμαι του γυμνασίου και κάνω και τρεις δουλειές για να νεώσω τα μωρά μου, είναι μείωση ομάδα. Και αν δεν το κάνετε, να αρκέψω να πιστεύω πως... Πριν πάμε στην ατάκα μας, να καλωσορίσουμε την Αλκή και τους οπαδούς της στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας. Ακτιφιό! Ακτιφιό! Ένας φίλος μου Λυσιώτης έβλεπε στην Ιατο Προμήθεια, είχε 4 γιούες και έκαναν του δώρο ένα τηλέφωνο iPhone, 800 ευρώ. Με του ρε μάνα που κάμετε ρε, πιέτε εξοκιαστήκετε τους αριάκια. Έκλεπε το έσχεπε το τηλέφωνο του, σφόγγιζε το όλη μέρα, έβαλε το μέσα στην κολόπου καντού και πήγαινε στον καφενέ. Εξίαζε τούτος, κάθε πάει στην καρέκλα, ακούεται ένα σρακ. Λέει το διπλανός του, μάνα μου τον παγουστήκε ρε Ανδρέα. Λέει του Ανδρέας, πέρκει ένα σπόντιλο μου. Άιτα!